Αυτή τη στιγμή ακριβώς αυτό είναι στο καλό. Απλά δεν είναι δική μου η απόφαση. Η ομάδα έχει τον τελευταίο λόγο. Είχα τα πάρα πολύ καλά χρόνια και εγώ και η οικογένειά μου εδώ. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό το αν δεν αλλάξει κάτι σε χρονικό διάστημα, πόσο μου προσδιορίζει, γιατί το είδαμε να βλάχει με τα Αυτή η κουβέντα που είχαμε ήταν ότι θα έχω μία ενημέρωση πριν από τα play-off. Δεν είχα. Με παράπονο λίγο το λέω, ήμουνα 3 χρόνια εδώ, δεν νομίζω ότι περίμενα να αποδείξω κάτι σε αυτά τα 6 μάτς. Είχαμε πάρα πολλούς προπονητές που άλλαξαν, βοηθούς, είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια, νομίζω έδειξα ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω, αν μπορώ να κάνω κάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που συζητήσαμε τώρα είναι ότι θα ξαναμιλήσουμε αύριο μεθαύριο, ίσως κάτι αλλάξει, αλλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να αποφασίσω τι θα κάνω στο μέλλον, γιατί είναι, πρόκειται για τη ζωή μου. Θα ήθελα να πω ότι είναι το δεύτερο σπίτι μου. Πέρασα 3 εκπληκτικά χρόνια εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσω τους οπαδούς, πρέπει να ευχαριστήσω τους συμπαίχτες μου, τον κόσμο, όλους. Πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σαββίδη, ο οποίος έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά και έχει δώσει μια προοπτική στην ομάδα να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πηγαίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λίγο σπαταλήθηκαν κάπως τα λεφτά, αλλά βλέπουμε ότι έχουν μπει όλα σε μια σωστή ροή.